μορφοποιούμενο γαψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήριες καμ του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ρι... Ράδιο ψυχοθεραπεία! Κι όντι ψυχοπλακωτισμό λέμε! Ελάτε στην παρέα μας, έχουμε ετοιμάσει ωραία πράγματα για εσάς. Η εκπομπή έχει λόγους που η λογική αγνοεί. Που θα έλεγαν και κάποιοι, λίγο παραλλαγμένο το σύνθημα. Έχω απέναντί μου σήμερα τον ένα και μοναδικό. Εσύ, αγόρι μου, εσύ μόνο. Μόνο εσύ, αγόρι μου, μόνο εσύ. Καλό και ο κιόζη βέβαια, αλλά εσύ φίλε δεν είναι άλλο επίπεδο. Άλλη αλχημία, άλλη. άλλη, άλλη. Ε, ναι, 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 ναι. Έχω μαζί μου σήμερα. Σωτήρι, δασκαλάτσι, τα μου Μωρέ με την κοσολίτσα. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Θα κάνουμε ωραία πράγματα και σήμερα. Κλειστή τρίπλα στεναχώρια. Να περάσουμε την μπάλα κάτω τα πόδια τη μελαγχολία. Γενικότερα να κάνουμε μία αγνή, μία αφεντικιά σου μουσάδα. Κουρευτήκαμε. Ε, με για τα μάτια δηλαδή. Τέλεια. Εντάξει, απλά ρε παιδί μου, δεν είναι. τώρα σε πρόσεξε και λέω γιατί κουρεύτηκε ο άλλο. Και εδώ σε χαιρετή με στον κουρέα του χθε. Αριανό και ακούει την εκπομπή. Κι όσοι, ναι ναι, 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 κανονικά, κανονικά. Εδώ είμαστε κυρίε και κύριοι. Εντάξει, λόγω, υπα, λόγω, επιθέτου προσέχω λίγο τα κουρέματα παραπάνω. Κάτι πρέπει να υπάρχει στο DNA. Κάποιο στο παρελθόν πρέπει να κούρευε να πουλούσε τα τσάρα, δεν ξέρω τι. Εδώ είμαστε, ανοίξαμε και το πλυμπίκι μα. Γράφεται αθλητήριο με ελληνικού χαρακτήρε. Και γιατί με λατινικού είναι λίγο <laughs> αθλητήριο, δεν, δεν παίζει, δεν παίζει, δεν παίζει. Αθλητήριο, ζουμουσού, γράφεται και μπαίνετε στην ομάδα μα, στην αφάνγκατε, στην αβάνγκαρτ, στην αφρόκρεμα, στην κρέμ de la κρέμ. Και όπω λέει και η Μπουγατσατζού στη γειτονιά μου, στην Τούμπα, στο πατρικό εκεί στη Λαμπράκη, δεν μου λε, στην Μπουγάτσα με κρέμα φυσικά, λέει <laughs> καλλιτικά να βάλω. Φίλε, αυτές είναι ωραίες ατάκες, φίλε, καθημερινότητας. Αυτές είναι ωραίες ατάκες καθημερινότητας. Πληθαίνουν αυτές οι μέρε τα καφάσια στο κέντρο της πόλης. Πεθαίνω για καφάσι, τραπεζάκι ή κάθισμα. Ε, πεθαίνω για τσίπουρά ενώ δεν πίνω τσίπουρο, δεν μου αρέσει το τσίπουρο, αλλά θέλω να είμαι σε καταστάσει που οι άλλοι πίνουν τσίπουρο και εγώ να τσιμπάω τα κοψίδια. Θέλω ε, ε, μπουκάλι από εμφιαλωμένο νερό μαρκαδόρο απ' έξω, τσίπουρο, ούζο, ξέρω και τα λοιπά, ή χαρτί, ό,τι να είναι δηλαδή, μπορεί και χαρτοπετσέτα με μονοτική ταινία και πάνω να γράφει τι είναι, να μην μπερδέψει το νεύτη γιατί πολύ κοντά είναι αυτά, ξέρεις έτσι. Να γράφει το ρεζερβέ, ρεζερβέ το καφάσι, δηλαδή να είναι κρατημένο το καφασάκι, Τέτοιε καταστάσεις, αυτά θα ζήσει η πόλη αυτές τις μέρες, βγείτε, δεν χρειάζεται πολλά, δεν χρειάζεται ευτυχώ. Δεν χρειάζεται να είναι πολλά στην τσέπη. Απλά καλή παρέα, καλή καρδιά και στο πλαστικό. Δύο κοψιδάκια, δύο κοψιδάκια στη φουφού και όλα είναι καλά. Δεν χρειάζεται ούτε χλιδές, ούτε χειροδρομικά κέντρα στο Σαν Τροπέ, να πούμε και στο πως το λένε, Σαν Μόριτς, ούτε χρειάζεται βελούδα, ούτε πλούτη, ούτε τίποτα, ούτε αράχοβες με αυτοκίνητα που είναι τρεις, μισθοί ανθρώπων ενός χρόνου. όχι τρεις μισθοί, τρεις ετήσιες αμοιβέ ανθρώπων που δουλεύουν για το μεροκάματο. Δεν χρειάζεται. Περνάμε ωραία και έτσι εμείς, ξέρουμε. Δεν χρειάζεται. Ζούμε, σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Εδώ είμαστε, θα συζητήσουμε περισσότερο για το χθεσινό μάτς, πάντα έτσι κάνουμε μετά. Από αναμετρήσει, η ομάδα έκανε αυτό ακριβώ που έπρεπε, ειδικά από το 60 και μετά, ειδικά όταν πήρε μπρο, γιατί στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλή και εχθέ, ήταν μπλοκαρισμένη. Αυτοί που κλείθησαν να παίξουν δεν απέδωσαν όπω έπρεπε στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο, βρήκα τα πατήματά του. Θα τα πούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε. Σήμερα, σήμερα κληρώνουμε ένα υπέροχο τραπέζι για δύο άτομα για το όλα στα όρθια. Το χορηγό τη πρώτη ώρα, εξαιρετικέ γεύσει, ο καλύτερο γύρο πόλη, ξέρω ψημένος, Τρέχουν τα φίλε. Και κοτόπουλο σούβλα, ζουμερό, <Το> Μόλις είπα Στα κοτοπουλίστικα με πατάτες Σος λεμονιού τριμμένο κεφαλοτήρι, Μόνο 6,70 Τρέχουν σαλάκια 8 και 5 δεν υπάρχει Εκεί σας στέλνουμε Λεωφόρο στρατού 18 Και Κωνσταντινουπόλος 37 Να πάρετε το τέρι σας και να πάτε να φάτε Ένα τραπέζι τέτοιο θα κληρώσουμε σήμερα Επίση, δεν ξεχνάτε ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολάηδη, Ανδρέα Παπαδρέου 10, στο κορδελιό. Νούμερο 1 προορισμό στα ηλεκτρικά εδώ και 50 χρόνια. Ειδικά τηλεοράσει Sony αυτό το διάστημα. Sony και καλά θα πάρετε Sony. Τέτοια χρώματα, τέτοια ευκρίνεια, Android, smart τεχνολογία, τα πάντα όλα. Δεν έχω λόγια, δεν έχω λόγια, μόνο αυτό, μόνο Sony. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Και φυσικά για οτιδήποτε θέλετε για το κινητό σα, αξεσουάρ κινητών, tablet, laptop, τα πάντα όλα θα τα βρείτε. Στο κατάστημα Στούκι, στην Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 25 και στο στούκι.gr. Εμπειρία απόλυτη στα ανταλλακτικά, στι οθόνε, μπαταρίε, φλεξάκια και σερβις φυσικά. 23, 11, 2, 43, 111. 11. Τα πάντα όλα δηλαδή. Τα πάντα όλα. Πολλέ φορέ λέω ότι αυτά τα μάτς, σαν το χθεσινό ειναι είναι lose-lose situation που λένε στα δίδυμα Αργολίδας και στο χωριό του καθενό. Είναι lose, lose situation. Δηλαδή, το κερδίζει, εντάξει, μου ε, τα τρίκαλα, κερδίζει τώρα, σε παρακαλώ, πάω και σε. Χανεί. Τρία μερόνυχτα τα τέλεια βαράνε. Βαράνε. Από βράδυ ξεκινάει το Μουχαμπέτη στο διαδίκτυο. Ισοπαίδωση. Πανικό. Οριμαγδό. Εκατόμβη μηνυμάτων. Χαλάει ο κόσμο. Γίνεται τη επιχρήμαση εκδιδομένης γυναικώ το σιδηρούν και Άρα, άρα μόνο, μόνο να χάσει Δηλαδή, ε, εντάξει, γιατί έγινε τώρα, κέρδισε πάρα καλό. Το τρίκαλο κέρδισε. Το τρίκαλο κέρδισα. Από κάτι τρίκαλα στο παρελθόν έχουμε περάσει μαύρε Πέμπτε και Παρασκευέ. Αποχαιρετήσαμε τη διοργάνωση. Κάτι αγροτικού αστέρε, να κάτι. Άγιου Νικόλαου κατικαστοριές, πασεραϊκούς, πασεραϊκούς. Βέβαια. βέβαια. Τα ξεχνάτε? Δεν ξεχνούνται αυτά. Μια φορά σε αποκλεί και το θυμάται ο άλλος 30 χρόνια. Θυμάσαι. θυμάσαι τότε με τον αγροτικό αστέρα που θυμάσαι τότε που πες τον Άγιο Νικόλαο, μεγάλη χάρη του, μη σε έναν Άγιο Νικόλαο ξέραμε, και είναι τις εκεί πηγαίναμε εκδρομές με το Δημοτικό. Δηλαδή, <laughs> ποταμάκι, ριάκι, Πέστροφα για του άλλου, σαντουιτσάκι, μπαλίτσα και αυτό γύρισαμε πίσω. Μια χαρά η δρομή. Άγιο Νικόλαο. Αποκλειστήκαμε από τον Άγιο Νικόλαο. Άλλο λέει τη Κρήτη. Τη Κρήτη, παιδιά. Και δεν πήγαμε εκδρομή, γιατί αποκλειστήκαμε από αυτού. Α, εντάξει, πήγαν άλλη εκδρομή τότε, σωστό. <laughs> σωστό, θα τα σκαλάκι, άλλη πήγαν εκδρομή. Σε τέτοιε περιπτώσει λοιπόν, κοιτάμε τι. Ένα, να χαλαρώσουμε λίγο, Δηλαδή αυτά τα μάτς να τα πάρουμε φυσικά, να προκριθούμε στον επόμενο γύρο. Δεν θέλω να ακούω. Εντάξει τώρα το κύπελο τι το πήρε, επειδή το πήραμε πέρσι δηλαδή τώρα ξανά τι μετά από 30 χρόνια δεν κατάλαβα. Είναι ωραίο να μπορείς να προασπίζεις τα κεκτημένα σου. Είναι πολύ ωραία η έκφραση. Τα κεκτημένα δηλαδή από το κτώμε που σημαίνει το έχω είναι δικό μου, το κύπελο είναι δικό μας. Άλλο βέβαια που δεν ακούω να λένε ο κυπελούχο Πάοκ. Έτσι. Όσες φορές αν είχε πάρει το πρωτάθλημα ο... ή το κύπελο Παναθηναϊκό ή Άγιο Ολυμπιακό, ο κυπελούχο Παναθηναϊκό. Η το κυπελο παναθηναικο η αγιο ολυμπιακο ο κυπελουχο παναθηναικο Ο κυπελουχο ΣΑΕΚ. Ο πρωταθλητή Ολυμπιακό. Ο πρωταθλητή Παναθηναϊκό κτλ. Συνέχεια. Τώρα λε και. Ε, παιδιά. Το πήρε ο Πάοκ. Εντάξει, μου το πήρε τώρα δεν. Ναι. Και όχι τώρα που πέρασαν οι μήνε. Πολύ κοντά τότε που είχε γίνει μέσα στο καλοκαίρι δηλαδή. Τέλο πάντων, όπω είπαμε, διασκεδάζουμε από το να μα πούν ανέκδοτα ε, με ε, έναν Έλληνα, με έναν ε, ε, Ιταλό, με έναν Γερμανό κτλ. Που πέφτει ο ελικόπτερο σούκλα. Οκ, okay, εγώ δέχομαι την ποικιλία που μπορεί να υπάρχει στα ανέκδοτά του. Βλέπετε ότι εναλλάσσεται. Δηλαδή, δεν είναι μόνο να βάλουμε κινούμενα σχέδια με τον Λόλεκ και τον Μπόλεκ. Βγαίνει ο Κυρσάβα, κάνει καμιά δήλωση. Βγαίνει ο Παναθηναϊκό, βγάζει ανακοινώσει το κουτρουμπί θέλησαν να τον βγάλουν σκάρτο χλάτς, τους τραβάει τώρα μία αγωγή, τους τραβάει μία προσφυγή και τρέχουν. Αν γλιτώσουν τη γάμα αυτή, θα έχει γίνει μεγάλο σκάνδαλο. Δηλαδή θα έχουν κάνει διάφορα πράγματα οι πολιτικοί της χώρας, τα κόμματα. Θα έχουν κάνει μεγάλο, μεγάλο σκάνδαλο. Περιμένω να δω. Σκάνε κάθε μέρα, σκάνε τώρα προσφυγέ εκεί. Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Άδεια, πώ πήραν αυτοί ρε παιδιά. Πώ πήραν, κάθε μέρα δύο-τρει. Μία ο Εσχέν, μία ο ένα το τσε, τσε, ένα παλιό που είχαν. Δηλαδή, ε, άνθρωποι που ήταν παλιά και δεν πληρώθηκαν ποτέ. Του κάνουν διακανονισμού και τα γράφουν στο χιόνι. Το γράφουν στο χιόνι. Πώ κατουρά το χιόνι και προσπαθεί να γράψει γράμματα που όλοι το έχουμε κάνει, γιατί είναι μια φανταστική στιγμή πιστεύω να κάνεις και να ανεβαίνει βέβαια και ο ατμός, η δημιουργείται και η ατμόσφαιρα σαν να είσαι μπουζουξίδικο δεκαετία 80, λίγο κάσβα λίγο λεμόνα, έτσι. Και παράλληλα προσπαθείς να γράψεις πριν τελειώσει το, τέλο πάντων, η γραφική ύλη, <laughs> το υλικό, πριν τελειώσει. Λες τώρα που αρχίζει σιγά σιγά όχι ρε φίλε, μη, 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 ζυγώνει και... Κατάλαβε, λέμε τώρα, ωραίε μαγικέ στιγμέ. Παρεμία βέβαια για το κατούρι μα στο χιόνι δεν έχει υπάρξει. Από τον ε, λαϊκό, ε, τέλο πάντων, ποιητή, λαϊτό, λαϊκό ε, ε, στίχοπλόκο. Δεν έχει υπάρξει. Έχει υπάρξει όμως το «όποιος κατουράει στη θάλασσα το βρίσκει στο αλάτι», φίλε. Συγκλονιστικός. Δηλαδή, κάνεις μια ματσακονιά, παλιό μπίβι που μπί, μπ, θα σε βρω, θα τη βρεις μπροστά, αργιόλοι, μετά, να ξέρεις. Κατουράς στη θάλασσα, θα το βρεις στο αλάτι. Εσύ ο ίδιο θα το φας Παρότι είναι ωκεανός. εσύ θα την πλεαρώσει. Θα το βρει μπροστά σου αυτό που κάνει. Πολύ σοφό. Καλά. Γενικά, οφείλω να κάνω εδώ και καιρό εκπομπή μονοθεματική με παροιμίε. Λατρεύω. Ε, γενικά, ο Έλληνα με το, με το κατούριμα, με το. Καλά, με το χέσιμο 100%. Συμπαθάτε με τώρα δηλαδή, αλλά δεν είναι έτσι τρεχάτε ποδαράκια μου να μη σα σχέσει ο κόλο σα. Δεν έχει φίλε. Τελείω. Προσωποποιεί τα πόδια. Του μιλάει και του λέει τρέξτε γιατί έχουμε κόψιμο. Ο ίδιο ο από αυτό μα θα μας κάνει χάλια. Τρεχάτε ποδαράκια μου φίλε. Δεν υπάρχει. Δεν έχει. Χέσε ψηλά και αγνάντευε. Δηλαδή, τι, έχει ρε παιδί μου, για να έχει μια, ένα, μια πανοραμική view την ώρα που... Αυτό βέβαια, εποχές που υπήρχε λιβάδι, που υπήρχε βουνό, πήγαινε άλλο, να σκοτεινιαστεί στη μεγάλη. Και πήγαινε και ψηλά για να έχει και άποψη, έρχεται κανένα σου λέει. Δηλαδή, πιστεύω, από εκεί προέρχεται αυτό. Δηλαδή, μη, μη σε καμιά γωνία, σε κανένα θάμνο. Μπορεί τσούπ να κάνει όλος και να πεις, επ, ωπ. πώς από εδώ. Α, μωρά, δεν εδώ Ψηλά σου λέει να έχεις το νου σου, θεωρώ ότι από εκεί προκύπτει η παροιμία. Σωτήρι, έχει ε, άλλη άποψη. Ε, αυτό δεν πρέπει να είναι. Δηλαδή, ψηλά και αγνά. Έχει τον νου σου. Δηλαδή, την κάνει που την κάνει, αλλά βλέπει γύρω. Γύρω, έχει λίγο μια. Το τοπίο, αλλά... Ναι, 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 ναι. Έχε, το, το... κάνε την ε, δουλειά σου, όμω έχει το νου σου δηλαδή. Πώ είναι αυτά τα σάτια που μπαίνει και λέει πανοραμική βιού, λέει στο διαμέρισμα που ψάχνει ή στο τάδε γήπεδο που σου δείχνει όλη τη γωνία. Γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει με το ποντί και σου δείχνει όλη. Το ίδιο πράγμα δηλαδή γίνεται και στο Κατάλαβε τώρα, αν τρώει που βέβαια, ο κόσμο 8 και 4, συμπαθάτε μα που ήμασταν αριστοφανικοί, αλλά και μα οδήγησε η κουβέντα. Δεν θέλαμε, ψοφά, φίλε. Θα κάνουμε, έχουμε κάνει καλά. Του, ε, ο κουφό. Ο κουφό ο κουφός και ο κλανιάρη πάνε δίπλα στα ταούλια. Άλλη καταπληκτική παροιμία. Δηλαδή βλέπει κάποιον και είναι δίπλα στα ταούλια στο πανηγύρι. Ποιο κάθεται δίπλα στα ταούλια, αυτό ένα μηδέν. Ο κουφό λέει που δεν τον νοιάζει γιατί. Δεν, ναι, ναι, δεν έχει θέμα μετά. Και ο Ανιάρης που πηγαίνει λέει δίπλα για να μην ακουστεί. Έτσι. Δηλαδή φίλε πολύ φιλοσοφημένα πράγματα. Πολύ. Το ντέφι και η αποκριά είναι του... η χαρά. Γιατί λέει, ε, γιατί είμαστε στο πανηγύρι μέσα στην αποκριά και τα λοιπά. Δεν, φίλε δεν υπάρχει, άσε τώρα σου λέω. Δεν έχει τί, τίποτα, τίποτα. Τέλος πάντων, ξεφύγαμε, τι λέγαμε, α, λέγαμε για τα μάτς, τα lose-lose situation και το χάσαμε τελείως όμως. Βγήκαμε στον επαρχιακό λασπόδρομο. Για τον Παραθυναϊκό με τις προσφυγές. Για το κατούρι μας στο χιόνι. Γυρίζω ξανά πίσω λοιπόν πιάνοντας το νήμα από εκεί που το αφήσαμε. Μέχρι το 50-55-60 η ομάδα δεν είναι αυτή που πρέπει. Μπλοκαρισμένη, μέτρια εμφάνιση. Αρχίζει μετά... Ε, καλά βέβαια, ακόμα και σε αυτό το διάστημα, αυτό το παλικάρι που... Δεν, δεν χορταίνω ρε παιδί μου να το λέω για το μάτος. Εμένα αυτός ο άνθρωπος είναι, πραγματικά έχει μπει μέσα στην καρδιά μου. Όταν τελειώσει πιστεύω ότι θα το κατατάξουμε εκεί που κατατάσουμε το Λίνο, τον Κοσεϊσάο, τον Καρσία, τον Κοντρέρα, πριν κάτι ματσακονιές, σε εκείνη την γκάμα ποδοσφαιριστών. Και επειδή είναι σπουδαία πάστα ο άνθρωπος, δεξί να σκοράρει με τέτοια συγνότητα, δεν θυμάμαι άλλη φορά να είχαμε δεξιμπάκ που μου να βάζει το γκολ. Δεν θυμάμαι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η τρέλα και το πάθο που βγάζει. Ο Μάτο, ο δεν έχει να αποδείξει κάτι, γιατί στα μεγάλα μάτια είναι πάντα εκεί, γιατί και φέτο δίνει ό,τι έχει ρε παιδί μου, τον βλέπει σκάι να μαρκάρει, να τρέξει, παθιάζεται στο το βλέμμα, προδίδει πάρα πολλά πράγματα. Ο Μάτο, όταν κοιτάζει, λε είναι το βλέμμα του τρελού. Με φάει ζωντανό αυτό. Σαν να είναι το μάτ τη ζωή του. Αν το έχουν πει, ξέρει κάτι, φίλε, άμα χάσει σήμερα, τέλο. Θα σε τσιμεντώσουμε. Σομπούτεο και στη θάλασσα. Παίξε για τη ζωή σου. Παίξε για την οικογένειά σου. Αυτό κάνει ο μπαγά σα. Αυτό κάνει. Βλέπει λοιπόν ένα μάτ σε ένα μάτ κυπέλου, στο πουθενά, σε ένα κακό αγωνιστικό χώρο και βγάζει ό,τι έχει μέσα το άνθρωπο, του παιδί μου. Καταθέτει και την τελευταία εκμάδα τη δύναμή του. Με συγκινεί αυτό το πράγμα. Θα μου πει. Έτσι δεν θα έπρεπε να είναι. Γιατί γιατί πενεύει το αυτονόητο. Μα πενεύω το αυτονόητο επειδή δεν το κάνουν όλοι. Διότι θα ήθελα να έχω άλλου τρει-τέσσερι μάτου. Επίση, δεν μπορώ να πω τίποτα για αυτό το παλικάρι με την κοτσίδα. Που τον γουστάρω τόσο πολύ. Πάλι μπαίνει εχθέ, ενώ τον έχει αφήσει τον μπάγκο. ενώ μέχρι να βρει τα πατήματά του στο πρώτο ημίχρονο, και μετά αρχίζει, βλέπει, σκυλιάζει. Να μοιράσει πάσε. Βγάζει μια υπέροχη ζήτηση στον κόλτο του να τρέξει, να πάρει τι κεφαλιέ, να πολεμήσει. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, σε αυτόν τον τύπο. Ο οποίο μοιάζει ντίβα, αλλά δεν είναι. Με το παρουσιαστικό του παραπέμπει σε έναν ο οποίο είναι, ο αδερφέ, τώρα μ' άφησε σιγά μην υδρώσω. Αυτό που έκανε ο Σαμπράνο δηλαδή. Για να λέμε με ονόματα, μην λέμε τον αέρα. Αυτό μπαίνει κάθε φορά και δίνει πραγματικά τον καλύτερο του αυτό. Τσαντισμένο είναι, οργισμένο είναι, χαλασμένο είναι. Δεν ξέρω ποιο είναι το συνέστημα που τον κινεί, μπορεί να είναι ποτμουρία από συναισθήματα. Που τον κινεί να βγάλει πραγματικά τον καλύτερο του αυτό. Το παραδέχομαι τον Μπρίγκοβιτ. Που τώρα σου λέει: Με έχει αφήσει τον πάγκο και παίζει ο κουλούρι. Και βλέπει και τον κουλούρι να μην βάζει γκολ. Γιατί παίζει και αυτό ρόλο. Το να μπαίνει ο αντικαταστάτη και να τα βάζει 3-3, λε, είχε δίκιο. Ο κουλούρι που σκοράρει μόνο με πέναλτι. Και χθε το παιδί, όταν μπήκε, προσπάθησε, ναι, αλλά γκολ πάλι δεν έβαλε. Ο Πρίγκοβιτ, λοιπόν, γιατί είπα για τον Μάτο, είπα για τον Πρίγιοβιτ, και εχθέ παρότι δεν σκοράρει ο ίδιο, το βλέπει είναι μέσα σε όλε τι φάσει. Να τρέξει, να μοχθήσει, να παλέψει και να μοιράσει κιόλα. Ο τρίτο παρέα είναι το που λένε, ένα παίκτη που εγώ τον γουστάρω πάρα πολύ, που στο πρώτο ημίχρονο φαίνεται επηρεασμένο από την αποχή του και είναι ο Μπίσεσβαρ, ο οποίο όμω σταδιακά και στη ροή του παιχνιδιού, στο δεύτερο ημίχρονο ανέβηκε πάρα πολύ σκόραν έναν υπέροχο γκολ και τον βλέπει είναι ζουζούν. Είναι μέσα στι συνέχεια. Τρέχει, να μοιράσει. Δεν κρύβεται, ρε παιδί μου, από, το, από τι ευθύνε του. Ζητάει την μπάλα. Έφαγε δύο-τρει κλωτσιέ, παίξανε σε κάποια σημεία και σκληρά αυτή. Εντάξει. Αυτό πρέπει να το περιμένουμε. Και ο Βαρέλα έφαγε μια-δυο. Το δίδυμο αυτό φαίνεται ότι δεν είναι μεταξύ του ο ένα με τον άλλον, ο Βαρέλα με τον ε, Μαλεζά. Και η ομάδα φτάνει σε μια άνετη νίκη. Κιλίδα και μελανό σημείο, η πυρσή χωρί κανένα λόγο. Δεν θέλω να το κρύψω, ούτε θέλουμε να το κάνουμε πρώτο θέμα. Καταλαβαίνετε του λόγου. Περιμένουν κάποιοι το τόσο να το κάνουμε τόσο. Αυτή η λίγη στην κερκίδα που θεωρούν ότι με τον πυρσό προσφέρουν υπηρεσία στην ομάδα, κάνουν μεγάλο λάθος. Βλάπτουν τον ΠΑΟΚ. Έχουμε πει πολλές φορές, μας περιμένουν στη γωνία για να υποπέσουμε στο παράπτωμα και να μας κλείσουν πάλι την ε, τούμπα. Ο κανονισμός βέβαια, και εδώ είναι το περίεργο, λέει ότι αν τους κρατήσεις την κερκίδα, τους πυρσούς και δεν τους πετάξεις, τότε τιμωρείσαι. Αν τους πετάξεις μέσα όπως πέταξαν, τότε είναι πρόστιμο. Αλλά ε, τέλο πάντων, γιατί να πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί. Και πότε η εξέδρα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή επιμανάβει ας πούμε υπήρχαν πυρσί για να, για, να, για να γράψει ιστορία η εξέδρα. Ο λαό του ΠΑΟΚ χρειάζεται του πυρσού. Δεν έγινε γνωστό από του πυρσού, έγινε γνωστό από το, από το πάθο, από τη φωνή, από τα συνθήματα, από την τρέλα, από τι ιαχέ που είναι χίλιοι πυρσοί μαζί. Μια ιαχή ΠΑΟΚ από χιλιάδε ανθρώπου που βγάζουν το και λε θα, θα γκρεμιστούν τα κάγκελα από τη φωνή. Θερμή παράκληση λοιπόν σε αυτά τα παιδιά που δεν ξέρω τι σκέφτονται και αν σκέφτονται εκείνη τη στιγμή. Αλλά στα μάτια του, της συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου μοιάζουν τελείω άσκοποι εκείνη τη στιγμή. Μοιάζουν τελείω ξέμπαρκοι. Μοιάζουν εχθροί τη ομάδα που ανάβουν τον πυρσό και δημιουργούν χίλια προβλήματα. Εδώ βλέπετε μένετε μία μάχη φέτος. Είμαστε στήθος με στήθος, βήμα με βήμα με τους άλλους. Γιατί να βάζουμε τρικλοποδιά στον εαυτό μα και να βάζουμε και βουτυράκι στο ψωμί αυτό που λένε ότι να, οι παοξίδε. Για ποιο λόγο ρε παιδιά. Δεν υπάρχει κανένα λόγο. Και δεν ξέρω αν ακούνε οι ίδιοι που πετάνε του η ομάδα κερδίζει με 3-4 γκολ. Κύπελο, για ποιο λόγο να υπάρχουν ας πούμε, αυτά οι πυρσί. για ποιο λόγο. Και το κλείνω εδώ γιατί δεν, δεν, δεν θέλω να στέκομαι ποτέ σε αυτά. Όμω δεν μπορώ και να μην πω τίποτα. Δεν θέλω να, δεν, δεν θέλω να, να κρύβω αυτό που με αγορία. Από όλα όμω το πιο ευχάριστο χθε είναι η επιστροφή ενό παιδιού που έμεινε 8 μήνε έξω. Μου φάνηκε γερασμένο το πρόσωπο ο Μιστακίδη εχθέ που μπήκε. Ταλαιπωρημένο μαζί. Δεν ξέρω αν ήταν το κούρεμα, είναι η το λούκι που περνάει. Όλοι είναι εκεί να δουν ένα παίχτη να βάζει γκολ ή όταν βγαίνει και σκοράρει, ή όταν βγαίνει από το γήπεδο και είναι στην καλύτερη του στιγμή. Ελάχιστοι είναι εκεί να τον δουν κάθε μέρα, κάθε μέρα για 8 μήνε να είναι στην πισίνα και να κινεί το πόδι του, στην αρχή να είναι στην πατερίτσα, να είναι στο κρεβάτι του πόνου, να πρέπει να κουβαλήσει μόνο στο σταυρό. Είναι δίπλα του ο φυσικοθεραπευτής, ο γιατρός, η μπάνα του, η γυναίκα του, πέντε άνθρωποι. Και είναι πολύ σκληρή αυτή η μοναξιά. Είναι πολύ σκληρή. Και ευτυχώς είναι νέος άνθρωπος και μπορεί να ξεπεράσει αυτόν που είναι ο χειρότερος τραυματισμός που υπάρχει. Ηχιαστή. Ηχιαστή γιατρός δεν είμαι ούτε ορθοπαιδικός. Είναι αυτές οι κλωστούλες που κρατάνε το γόνατο. Είναι σαν νήματα που αυτά δεν είναι ένα κόκαλο το οποίο δένει. Δηλαδή πολλές φορές λες προτιμότερο το κάταγμα παρά η ρήξη και αστών. Κόβονται τα νήματα, κόβονται οι κλωστέ. Αυτά που κρατάνε το γόνατο, αυτά που κρατάνε το πόδι ολόκληρο. Και αυτό το πράγμα θέλει πάρα πολύ χρόνο, θέλει πάρα πολύ κόπο, θέλει τρομερή καρτερικότητα και υπομονή για να δέσει. Ευχόμαστε σε αυτό το παιδί. Εμένα μου αρέσει όταν μπαίνει ο και κάνει το σταυρό του. Σε κάποιου μπορεί να μην αρέσει, παιδιά. Εμένα μου αρέσει. Το λέω. Όπω εσεί λέτε ότι είστε άθεοι, εμεί λέμε ότι πιστεύουμε, ρε παιδί μου. Δεν έχω δικαίωμα κι εγώ να πω ότι πιστεύω. Μου αρέσει που μπαίνει το παιδί και κάνει το σταυρό του. Και πρόσεξε, όχι μόνο ο Ορθόδοξο, και ο Καθολικό που μπαίνει και κάνει το σταυρό του. Το χαίρομαι που πιστεύει στο Θεό, το δικό του Θεό, και μπαίνει. Ο Μουσουλμάνο εκεί που γυρίζει και δείχνει τα χέρια στο Θεό. Και αυτό το δικό του Θεό πιστεύει. Μου αρέσει ο άνθρωπο που πιστεύει σε κάτι το οποίο είναι ανώτερο. Και α είναι και ζωοαστριστή και βουδιστή, δεν έχω θέματα με το ότι πιστεύει ο καθένα. Μπαίνει λοιπόν μετά από 8 μήνε και σκίζει το φρύδι. Δηλαδή. Βέβαια <laughs> καλά, αυτό είναι παρανυχίδα. Απλά θέλω να σα ενημερώσω ότι είδε τη φάση ο Λεβέκ με τα αίματα τρει μήνε έξω ο Λεβέκ. Μόνο που την είδε, ρε παιδί μου. Ξέρε, δεν είναι. Δηλαδή, μόνο που είδε τη φάση, πληροφορούμε ότι ο Λεβέκ άλλου τρει μήνε έξω. Μόνο που είδε τη φάση που και το φρύδι. Καλή δύναμη. Δεν είναι μόνο ότι επέστρεψε τώρα, πρέπει να βρει ρυθμό. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι έχει πολλά να δώσει αυτό το παιδί. Τον εκτιμούμε σαν ποδοσφαιριστή. Το συμπαθούμε. Δεν ξεχνάω ποτέ στην άγνωστη για αυτόν θέση το παιχνίδι που έχει κάνει μέσα στο Βεστφάλεν με την Ντόρτμουντ που σαν δεξί μπακ έχει κάνει ένα τρομερό μάτσο μπαγά σα. Ένα τρομερό μάτσο. Και όπου